να έρθω με ένα σταρκάρι. Κατερνιό, ψήφι. Λέμε να για αγάπη. Και ωραία καλέ μου φίλε Μανολιό. Η αγάπη και τη θρησκεία και την ιστορία μας εδεί. Ναι, αγάπη ψήφι. Τούτη να την αγάπη πρέπει να τη δείχνουμε νεούλοι μας. Ακούς. Αλλά θα ρω πως... Μα για ιστορία θα μιλείτε εδώ. Ναι, για ιστορία θα μιλούμε, Κατερνιό. Έτσι ξάνει. Έτσι ξάνει ομορφίες, Πώς εσύ κάθεσαι όλη μέρα στη γειτονιά με τις άλλες γυναίκες και πετσοκόβουν οι γλώσσες σας. Άσε τουλάχιστον να πετσοκόβει και η δικιά μου η γλώσσα εδώ παρέα με το Σύφη που τουλάχιστον τούτη τη στιγμή έχουν να πούνε δύο σωστά πράγματα. Είπαμε, ναι, Μανολιό. Σωστά, αλλά προπάντων ιστορικά. Γιατί την ιστορία πρέπει να τη θυμούμαστε και όχι να την έχουμε να παρωμένη μέσα σιρτάρια. Σύφη, κατές μπρεντάκουσα στην τηλεόραση, Πως όποιοι λαοί θυμούνται την ιστορία, τον κίνη να οι λαοί πάνε μπροστά. Συμπάθαμε, Μανολιό, μα τούτα να δεν μπορώ να τα καταλάβω. Μπρε, Κατρίνιο, εγώ θα στα εξηγήσω να τα καταλάβεις. Άμα θυμάσαι, κυρία Ελλάδα μας, την ιστορία σου, δεν θα κάνεις τα λάθη που έκαμε στα περασμένα χρόνια. Όπως το λες, Μανολιό. Πολλά είπετε, μονάδες θα βγούμε και στο μοναστήρι. Άντε, θα προσκυνήσω, μονάδες. Μεγάλη χάρη. Του Αγίου Κωνσταντίνου και Εξελέγηση. Μεγάλη χάρη. Έπα λέει εγίνη και η ανατίναξη. Ναι, καλέ μου φίλε εσύ. Έμπα μέσα γίνη και δεν πάει. Μανολιό, εσένα που στάει η μάνα σου τόσες φορές. Που το άκουσε και αυτή από τον πατέρα της. Πες μας πώς έγινηκαν τα πράγματα. Ναι, μόνο Μανολιό, πέρας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έμπαε ήταν γεμάτο άντρες και γυναικόπαιδα. Και απόξω Τούρκοι, μιλιούνια Τούρκοι. Η πόρτα γερά αμπαρωμένη δεν έπεφτε. Μα σε μια στιγμή Τουρκαλάδες εφέρανε ένα μεγάλο κανόνι από το Ρέθεμνος, την Μπουρμπάδα, και η πόρτα άρχισε να τρίζει από τις κανονές. Όλοι οι χριστιανοί θα λαπέσουνε στο τουρκικό μαχαίρι. Ναι. Μα εκείνη τη στιγμή ένα παλικάρι λεπεντόκορμο. Ναι, ο Κωστής ο Γιαμπουδάκης από τάδελε. Δίνει φωτιά στο μπαρούτι και... Και? Εδώ έκαμε πάλι ένα μάθημα σ' όλο τον κόσμο. Είτε μάθημα. Πως καλύτερα μιας ώρας... Ελεύθερη ζωή... Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Δεσποινής... Καταλάβατε γιατί ζήτησα τη βοήθειά σας με το αζημίωτο βέβαια. Μάλιστα κύριε Αδόλφε, θέλετε να γράψετε το βιβλίο σας για τους ελληνικούς πολέμους. Για όλους τους ελληνικούς πολέμους, από την ανατίναξη στο Αρκάδι μέχρι σήμερα, θέλω να αποδείξω με έξυπνο και διπλωματικός τρόπος πόσο ηλίθιοι ήταν, είναι και θα είναι οι Έλληνες. Αυτό που κάνω δηλαδή, κύριε Αδόλφε, έχει μια δόση προδοσίας. Δεσποινής. Όσο πιο πολύ προδότρια νιώθετε, τόσο πιο πολλά κρίματος θα πάρετε. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Αδόλφε, πώς βρεθήκατε από τη Γερμανία στην Αμερική. Ακούστε, Δεσποινής. Εμένα ο πατέρας μου ήταν νόθος γιος του Κίτλερ και έφυγε αυτοεξόριστος στο Αμέρικα μετά τον πόλεμο και μετά το θλιβερό τέλος του παππού μου. Όσο θλιβερό τέλος και αν είχε, έμεινε γραμμένο στην ιστορία. Γραμμένο στην ιστορία, γεια! Αλλά για να τον βρίζουν όλοι οι λαοί μαζί. Κύριε Αδόλφε. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Έχω διαβάσει πολύ ιστορίως και ξέρω τι σας λέω. Γι' αυτό λοιπόν γράφω αυτό το βιβλίο, για να αποκαταστήσω τη μνήμη του παππού μου. Κύριε, διαβάστε μου το σημείο του βιβλίου που λέει για την ανατίναξη. Δεσποινής, αυτό το σημείο είναι πολύ θλιβερό για τη γερμανική κατοχή στην Κρήτη. Σας παρακαλώ, διαβάστε το εσείς. Να, εδώ είναι, διαβάστε το. Μάλιστα, διαβάζω. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει το σπίτι του Προέδρου της Κοινότητας της Πάνω Βρύσης. Μια βιβλιοθήκη στο σαλόνι γεμάτη με πολύτιμους χάρτες στόχων. Οι αποθήκες σπιτιού γεμάτες πυρομαχικά. Μπροστά στο γραφείο καθόταν ο διάσημος στρατηγός Φον Πουκεντάλεν. Εδώ που είδαμε το μοναστήρι. Ελάτε να κάτσουμε να πάει να πιούμε έναν καφέ. Μα, τι τα διαβάζει Μαρκίνινε, Ελάτε, κάτσετε να ακούσουμε κι εμείς, ελάτε. Ναι. Και ξαφνικά μια έκρηξη και όλα λαμπάδιασαν. Όλα έγιναν στάχτη. Μαζί με το στρατηγό Φον Πουκεντάλεν. Και για όλα αυτά έφταιγε ένα βρωμερό κούλικος. Ένας κούλικος που ευθύνεται για την γερμανική πανολετρία στην Κρήτη. Αλλά ευτυχώς αυτό το σκούλικο συνελήφθη και εκτελέστηκε στο Τζέρμανι από τον ίδιο τον παππού μου. Σας είχε πει ο πατέρας σας το όνομα αυτού του σκουλικιού? Ω, φυσικά. Λεγόταν Μανολιός Βοσκοτράγος Ιφιδάκης. Παρόν σύντεκνη, εμίλησε. Δεσποινής, τι είπε ο κύριος?
Κύριε, ο κύριος Αδόλφος σας ρωτάει. Τι είπατε? Μην τα είπα. Άκουσα το όνομά μου και είπα παρόν. Το όνομά σας ακούσατε? Δηλαδή λέγεστε Μανολιός Βοσκοτραγκοσιφιδάκης? Είστε εγγονός του... Ναι, εγγονός του ήρωα του Μανολιού του Βοσκοτραγκοσιφιδάκη, που κάμενε τις Γερμανούς και γλακούσανε και δεν φτάνανε. Λυπάμαι κύριε, μα θα πρέπει να πεθάνεις. Να ποθάνω? Για να, γερός είμαι. Δεν έχω και μια αρρώστια. Ξέρεις κύριε ποιος είμαι? Όχι σύντεκνε, ποιος? Είμαι ο Αντόλφος, ο εγγονός του Χίτλερ. Ποιος? Ο εγγονός Κινουνά που εκτέλεσανε τον παππού μου? Ναι, κύριε Βοσκοτραγκοσιφιδάκη. Τότε σας ετοιμάσου και του λόγου σου σύντεκνε να ποθώνεις. Μανολιό, για όνομα του Θεού μου, το Γερμαναρά θα πάει να τα βάλεις. Γυναίκα μου Κατερνιό, και με τούτονε το Γερμαναρά και με κάθε Γερμαναρά που θα τολμήσει να προσβάλει τα κόκκαλα του παππού μου του ήρωα. Μανολιό, συμφωνώ μαζί σου. Σύμφι, αντί να τον ηρεμήσεις ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Άμα μου σκοτωθεί ο Μανολιός, δεν θα πηγαίνει εγώ ήρθε. Έλα μωρέ κοπελιά μου, μη γουρσοζεύεις μωρέ την κατάσταση. Εγώ θα νικήσω, αλλά πρέπει να πάω, γιατί εκάλεσανε ο ένας τον άλλο σε μονομαχία. Θα νικήσεις? Θα νικήσω μωρέ. Δεν μπορεί μωρή να μην νικήσω. Θα παλέψουμε με μαχαίρια. Έτσι θα συμφωνήσαμε. Και η ώρα σημώνει. Μανολιό, ξανασκέψου το. Δεν έχω να σκεφτώ πράγμα. Ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος, επόθανε σαν ήρωας. Το ίδιο θα ποθάνω κι εγώ, αμού είναι γραμμένο μου. Όφου, όφου, όφου. Είμαστε έτοιμοι, Δεσποινής. Μάλιστα, κύριε Αδόλφε. Μα πού είναι το μαχαίρι σας? Το μαχαίρι μου? Δεσποινής, με κάνεις και γελάω. Θα ήμουν πολύ ηλίθιος αν πήγαινα να παλέψω με μαχαίρος. Πώς τότε, κύριε? Μ' αυτό. Με ψεκαστήρα? Για, με ψεκαστήρος. Θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με ψεκαστήρος. Μανολιό, αγάπη μου, ακονισμένο το είσαι το μαχαίρι. Ακονισμένο. Α, το γερατά. Έλα, κοπελιά μου, Κατερνιού. Μην κλαίες, μην τρέμεις. Του τον άδε ταιριάζει σαν κρατικοπούλε. Μανολιό, όπου να είναι θα έρθει, κάμε το σταυρό σου. Σύμβη, το σταυρό μου τον έκανα πάντα. Δεν περίμενα να έρθει τούτη η ώρα. Η μάνα μου μου μάθη πως όποιος κάνει το σταυρό του, άρμα έχει στο πλευρό του. Μανολιό, να, να, έρχονται. Καλώς τον εγγονό του φωνιά του παππού μου. Καλώς όρισες, εγγονέ του καταστροφέα του παππού μου. Διάλε τον αποθαμένο παππού σου, κερατά. Πίσε στα κόκαλος του αποθαμένου παππού σου, σκούλικος. Άτιμε, κρατήσ' μωρέ το μαχαίρι σου, μα. Ανόητο σκούλικος, πίστεψες πως θα έρθω με μαχαίρι. Θα μονομαχήσουμε καλύτερα με αυτό. Ήτανε μωρέ τούτονα, ψεκαστήρα. Να με ψεκάστες, μελίτζουρας είμαι. Αν ο μελίτζουρος είναι σκούλικος, ναι. Θα σε ψεκάσω με αυτό. Οφ, 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 άτι με τα μάτια μου. Τα μάτια μου. Σας αγώνας δεν είναι τίμιος. Τούτο να η μοναχία είναι ύπολη. Σκούλικος, θα σας ψεκάσω κι εσάς. Οφ, τα μάτια μου, τα μάτια μου. Θέλετε κι άλλο πόλεμο, θα τον έχετε. Πάμε Δεσποινής. Και θα τις αφήσουμε εδώ πέρα, κύριε. Γεια. Τα σκούλικος, κοντά στα σκούλικος. Δεν τελείωσα με αυτό το σκούλικος ακόμα. Τι άλλο θα του κάνετε? Θα δεις. Να ο γερανός που τηλεφώνησαν άρθει. Δεσποινής, σε παρακαλώ. Πήγαινε να φωνάξεις τον οδηγό του να τον συνεννοηθώ. Ιντάφαθα μου. Ιντάφα. Ονειρόδα η αλήθεια ήταν. Πόημα την Παναγία, αλήθεια ήταν. Ο Αδόλφος, ο εγγονός του Χίτλερ. Αλήθεια ήταν. Και μου πέταξε μια σκόνη στα μούτρα. Μα, ήταν μωρέ και στο Κατερνιό και στο Σύμφι επέταξε. Σύμφι, Κατερνιό. Μανολιά, ήταν πάθαμε μωρέ. Ήταν μωρέ, Μανολιό. Να, ήταν μωρέ κιόνε, να. Τάγκς είναι. Ο γερανός είναι και δίπλα του Χίτλερ. Να, ψεκαστήρα μπε. Πέστε κάτω. Έχω σκοπό στο μυαλό μου, πέστε κάτω. Οδηγέ, θα κάνεις ό,τι συμφωνήσαμε. Θα πληρωθείς καλά. Να χαιρετά, να. Τα μάτια μου, θα λιποτιμήσω. Λιγομαριά σου, κερατά βρωμο με λίτζουρα, όπως λιγομαριάστηκα κι εγώ. Κύριε Αδόλφε,
κύριε αδόλφε! Κερί και αλιβάνι, άρφα την έχει εσύ! Βοήθεια, λιπόθυμα! Λοιπόν, οδηγή, άρπαξε τον εδά, γδίσε τον και μην πεις μα και μου γιατί επόθανες! Βοήθεια! Βοήθεια που με πας τρελά! Οδηγέ, κατευθεία στη χώρα, κατευθεία! Εδέσετε καλά την ασπινίδα αυτά! Σύμφι, Κατερνιό, καλά κάνεστε από πίσω! Καλά, ανάρτη μου! Μωρέ Μανολιό, είτε πας δεν κάνεις εκιά! Κρατείτε μπρε καλά! Εγώ μπαίνω μέσα, αποχαιρετήξτε τα καλά! Γεια σου, Αγκανόλη, γεια σου! Γεια σου! Λοιπόν, αδόλφε! Να σε βουτώ θέλει στη θάλασσα! Μέχρι να πεις ο Θεός να συγχωρέσει του Μανολιού του Βοσκοτράχο Σιβηδάκη του ήρωα! Αυτό δεν θα το πω ποτέ! Πες το, κύριε! Πες το να γλιτώσεις! Πες το! Γιατί έτσι που σε βουτώ, θωρώ να σε τρώει κι αν είσαι καρχαρίας από τη μέση και κάτω! Δεν στο λέω κάθαρμα! Οδηγέ, βούτυξέ το, λέει! Πες το, κύριε, πες το, δεν αστείευονται! Δεν το λέω, δεν θα του περάσει! Βούτυξέ το, λέει! Βοήθεια! Βοήθεια, βοήθεια, παππού μου, βοήθεια! Διάλε το παππού σου, κέρατα! Μα το ίδιο πεισματάρης και ξεροκέφαλος είσαι κι εσύ σαν και του λόγου του! Πίσα στα κόκαλα του δικού σου, παππού, τρελό, τρελό! Πάλι τα ίδια λες! Οδηγέ, ξαναβούτε τον! Βοήθεια, βοήθεια! Ένα ψάρι μπήκε στο σαυρακός μου! Ανακοχή! Ανακοχή! Σιφ, ήτανε μωρέ, του την άλλη ανακοχή, ε! Εννοά, μωρέ, Μανολιό, να σταματήσετε τις τσακωμούς! Ε, τούτο να εννοά! Τούτο! Οδηγέ, βγάλ τον όξο, όξο! Μανολιός, θέλω να γίνουμε φίλοι! Θέλω να ζήσουμε ειρηνικά από τώρα και στο εξής! Και να ξεχάσουμε, ναι, ό,τι γίνει και με τις παππούδες μας. Εγώ λέω να το ξεχάσουμε. Σαν να έχεις το λοιπόν δίκιο. Τούτο να το μίσος δεν μας επάει υποθέσει. Ελάτε, μωρέ, ελάτε. Ελάτε, κάτσετε πάει, να, έπε κάτσε. Γιάντα μας έφερες, μωρέ, πα. Ναι, Μανολιο, γιάντα. Γιάντα, λέει, σας έφερα. Για να δει, μωρέ, πώς χορεύουνε και πώς τραγουδούνε κριτικοί, πας και μαλακός λιγάκι η ψυχή του από την έκθεση. Νομίζει ο ηλίθιος πως θα γίνουμε φίλοι. Ψέματα λέγατε, κύριε. Ψέματος, βέβαια. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον κάλω από τη μέση. Άντε, λεβέντες μου, αρχίξετε το χορό και το τραγούδι.
πήγες στην κούτα με τα γλυκόσα. Μάλιστα, κύριε. Αυτά τα γλυκόσα θα επισφραγίσουν τη φιλία μας. Είδες, Μανολιό, όσοι γλυκά μας κέρασαν, άνθρωπος είναι κι αυτός, έχει κι αυτός ψυχή. Δεν μπορώ μόνο να το φάω, δεν μπορώ να το φάω και να το κερασμένο αυτό. Μανολιό, οι εποχές της κατοχής επεράσανε. Πρέπει να τα ξεχάσουμε, νεούλα. Κοινοί νέοι που τα λέει πού δέρνουνε τον παππού του, δεν πρέπει να ζούμε να μας δέρνει και εμάς. Εντάξει, μπρε, συμφωνώ κι εγώ εσύ. Και εγώ συμφωνώ με το σπίτι, να δώσουμε τα χέρια, να γεννούμε φίλοι, να ξεχάσουμε τα μίση. Εντάξει, κι εγώ συμφωνώ. Αδόλφοι, ευχαριστούμε πολύ. Άντε, μπρε, φάτε το. Ότι γερατώ, συντάχαινε μέσα βόμβα. Ότι νόση άκτη φαρμακερή, δεν είναι μέσα. Όπου! Σκεφτείτε, μωρέ, πράγμα, σκεφτείτε! Δεν μπορώ να σκεφτώ πράγμα, Μανολιό! Ούτε κι εγώ! Μωρέ, τόσα μας άξωσανε και να τον αφήσαμε νετσά! Σκέψου, μωρέ, Κατερνιό, πράγμα, σκέψου! Δεν μπορώ, σου λέω, το μυαλό με σταμάτησε! Εσύ, μωρέ, εσύ βιτουλάεις το σκέψου! Δεν μπορώ και το δικό με σταμάτησε! Μόνο Μανολιό! Παλογία μου και με σπάσω χόλια, συντάνε, μωρέ! Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί είτε θα του κάμω, μενε! Ποιος λέει, ποιος! Η καμπούρα Μανόλενα! Καλά το λέει ο Σύφης, το σαντανικό της μυαλό δεν το έχει άλλο! Μωρέ, συμφωνώ κι εγώ! Ειδοποίησε τι έτεινε να έρθει ντελόγω από το χωριό! Ντελόγω! Χαίρομαι, Μανολιό, που μια φορά ζητάς τη βοήθειά μου! Για να κάνω, μωρή καμπούρα Μανόλενα, μπορώ να κάνω κι αλλιώς! Κι είναι ο Χίτλερ, τούτος ας που μου λες, ο ίδιος! Όχι, μωρή, ο ίδιος, εγγονός του Νόθος! Νόθος, πώς γίνεται! Ο πατέρας του Τουνί ήταν Νόθος γιος του Χίτλερ! Α, το κερατά το Χίτλερ! Δε φτάνει που αιματοκύλησανε τον κόσμο! Έκανενε και ερωτικές κατσουκανιές! Λοιπόν, καμπούρο Μανόλενα, είχε μια ιδέα να τον εξολοθρέψομενε, γιατί είναι πολλά ύπουλος! Ύπουλος, Πρέπει πως δεν γατέει, πως υπάρχει και μια γυναίκα που τη λένε καμπούρο Μανόλενα! Κερατά Χίτλερ, θα σε κανονίσω εγώ! Κύριε Χίτλερ μου, κύριε Χίτλερ μου, δέκατες πόση ώρα σε γυρεύγω. Ποια είναι η κυρία? Ποια είστε, κυρία μου? Από τη συγκίνησή μου δεν μπορώ να μιλήσω. Ποια με μια σύμμαχος και θαυμάστρια του παππού σας. Σύμμαχος, θαυμάστρια. Ναι, στον πόλεμο τον είχα βοηθήσει μούλες μου τσι δυνάμεις. Πάντα εθαύμαζα το στρατηγικό του μυαλό. Αλήθεια, κυρία μου, είστε ο πρώτος Έλληνας που αρχίζω να συμπαθώ. Τα αισθήματα, κύριε Χίτλερ μου, είναι αμοιβαία. Με είδα τρόπο όμως ο παππούς σας εσκόρπανε το θάνατο. Μπράβος του, μπράβος του. Θαυμάσια το όνομά σας, κυρία μου. Καμπούρο Μανόλενα με λένε. Με είδα τρόπο όμως ο παππούς σας έστανενε τσαθρόπου στον τοίχο και τσιθέριζανε με τα πολυβόλα. Μπράβος του, μπράβος του. Είμαι ενθουσιασμένος με τη γνωριμία μας. Με είδα τρόπο έκαιγενε τσεβραίους τσιφούρνους. Μπράβος του, μπράβος του. Δεσποινής, σημειώστε το όνομα της κυρίας. Θα αναδεικτεί επίτιμο μέλος του κόμματος των νεοναζί. Επίτιμο μέλος, κερατά. Μανολιό, Σύφη, Κατερινιό. Έλα, καμπούρο Μανόλενα, είδα γίνηκε. Εκαμάρτωνε και πίστεψενε πως είμαι θαυμάστρια του παππού του. Εκαμάρτωνε και μου εμπιστοσύνη. Και δε, τι θα κάνεις. Έχω ακουστά
Είδα κανένα παππού στου Εβραίου. Μωρέ, κι εγώ το έχω ακουστά από την τηλεόραση. Κι ύστερα. Δεν μπορούμε να του κάμουμε κι εμεί το ίδιο. Να τον εκάψουμε, ναι. Ναι, Κατερινιό, να τον εκάψουμε. Εγώ λέω να τον μαγειρέψουμε. Κύριε Χίτλερ μου, εδώ που γνωριστήκαμε, ναι, θέλω να σου εμπιστευτώ ένα πράγμα. Τι, κυρία Καμπρομανόλενος? Για να στο εμπιστευτώ, ζύγωξε τούτην την κοπελιά, γιατί είναι Ελληνίδα και δεν τζίχω εμπιστοσύνη. Δεσποινής, απολύεστε. Βρήκα καλύτερος βοηθός τώρα και πραγματικός φιλογερμανίδος. Ό,τι διατάξετε, κυρία. Λέγε, κυρία Καμπρομανόλενος. Από την κατοχή κατέω έμπα ένα θησαυρό που χώσανε οι δικοί σας, οι Γερμανοί φεύγοντας. Θησαυρό? Τι θησαυρό? Δεν μπορώ να σου πω πολλά, γιατί και οι πολεμίστρες έχουνε αυτιά. Σας παρακαλώ, πέστε μου, κυρία Καμπρομανόλενος. Ο θησαυρός κοινός σας είναι σκέτος χρυσάφι. Μεγάλα, πολύ μεγάλα κομμάτια χρυσάφι. Πες μου αμέσως που βρίσκεται και θα πάρεις το μισό. Βρίχνεται κάτω από παέ, σε ένα σπήλιο. Πάμε, πάμε αμέσως, αμέσως στο σπήλιο. Έλα, κύριε Χίτλερ μου, έλα. Δεν βλέπω τίποτα, κύριε Καμπρομανόλενος. Θα δεις σιγά σιγά, σοβίρι Χίτλερ μου, κι αν είσαι έρχεται και θα μας ετσακώσει εμπέ. Και τώρα τι θα κάνουμε? Χώσου, χώσου μέσα στο καζάνι. Στο καζάνι? Μα έχει νερό. Δεν πειράζει, χώσου, χώσου. Κερατά. Μανολιό, δώσε φόκο εδώ. Μπράβο, μωρή Καμπρομανόλενα, μπράβο! Τι κάνετε, με ψήνετε ζωντανό! Βοήθεια, βοήθεια! Καμπρομανόλενα, ξάφρισέ τον, να πάω εγώ να φέρω το ρύζι. Άντε! Εντάξει, Μανολιό, σάλευγε εσύ κι εγώ θα τον εξαφρίσω! Έκαμε να κερατάσω ένα μπιλάφι, άλλο μπράβο. Αρέσει, Κατερίνη, αρέσει. Ναι, Μανολιό, ωραίο είναι. Ούτε έγαβραστή να ήταν. Και ούλα του τανά, τα χρωστούμενα στην Καμπρομανόλενα που εφάρμοσενε ακριβώς την ιστορία. Έψινε ο παππού του ανθρώπου. Εβράσαμε και εμεί τον εγγονό. Στην υγειά σου, Καμπρομανόλενα! Στην υγειά σου, μωρέ Μανολιό! Επιτέλους, μια φορά συνεργαστήκαμε φιλικά. Είδα κατσελές στα δόντια μου. Είδα, μωρή. Να, το μουστάκι του Χίτλερ. Το μουστάκι του. Παίξετε, λιραζίδες, παίξετε. Και εσείς, λεβέντες, χορέψετε. Μα στην Κρήτη πιο δεν φορούν αδόλφοι. Κι αν τολμήσει κι αν ένας και ξαναπατήσει, τον ευράζομενε και πίνομενε το ζουμί του. Όι, πέζομενε. Όπου. Thank you.